Κύριε Δουζίνα, δεν προβλέπετε. Σας παρακαλώ πολύ. Και δεν τίθεται θέμα προσωπικού. Έγινε μία αναφορά για τα λεχθέντα ενός βουλευτή κατά τη χθεσινή του παρέμβαση στην Ολομέλεια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Αναφέρθηκε σε κάποιον προσωπικά κάποιος. Δεν αφορούσε εσάς. Τελείω. Εντάξει, ελάτε κύριε Μεταφίδη. Τρέχει και ο χρόνος, κύριε Μεταφίδη. Θέλω να πω ότι υπογράφω με 100 χέρια όσα είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για τη ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μιλάτε κύριε Μεταφίδη. Συνάδελφοι, αδέρφες, δεν θα ξοδέψω τον ελάχιστο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου σχολιάζοντας τις ηρεμιάδες που εξακολουθεί να ψάλλει η συντηρητική αντιπολίτευση από αυτό το βήμα, καθόλου τυχαία υπερασπίζοντας το βάθρο της νεοφιλελεύθερης συνένεσης, το γνωστό νόμο Διαμαντοπούλου. Αυτό το έκτρωμα, το οποίο όπως η ίδια πολύ κοινικά δηλώνει, έχει σκοπό να ξυλώσει τη μεταπολίτευση. Κοιτάξτε κάτι, έχουμε κάνει ένα λάθος, το έχω επισημάνει πολλές φορές αυτήν την αίθουσα, ότι αυτή η απαξιωτική, ισοπεδωτική κριτική συλλήβδινη για την μεταπολίτευση έναν και μόνο εξυπηρετεί. Αυτούς που πριν από λίγο εδώ μας προκάλεσαν μέσα στο κοινοβούλιο, το οποίο βέβαια ο αρχηγός τους το θεωρεί αγκαρία το ότι βρίσκεται εδώ μέσα. Μας το έχει πει και διαφορετικά. Ως γνωστός θαυμαστής βέβαια το αναμορφωτή της Ευρώπης, του Χίτλερ, όπως γράφει στα κείμενά του. Η μεταπολίτευση είναι μία αντίφαση. Και δεν πρέπει να τη χαρίσουμε όσοι δώσαμε αγώνες και μάχες για να είναι η πιο μακρά περίοδος δημοκρατικών δικαιωμάτων που σήμερα βέβαια βρίσκονται σε πλήρη αμφισβήτηση. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο νεοφιλελευθερισμός πηγαίνει πακέτο με τον νεοσυντηρητισμό και φτάσαμε λοιπόν στα 50 χρόνια από τη Χούντα να έχουμε και συνέδρια παρακαλώ στην Πάντιο από τους γνωστούς αστέρες του νεοφιλελευθερισμού, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπαν ότι η Χούντα ήταν ο προθάλαμος του εξυγχρονισμού της χώρας και πολλά άλλα. Δεν θέλω όμως να μείνω εκεί. Και επειδή στη συζήτησή μας επισκιάστηκε μοιραία ή επισκιάστηκαν οι αλλαγές που υπάρχουν, οι λίγες, μέσα στο νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα ήθελα να πω, παίρνοντας και ένα ερέθισμα από αυτά που είπε προηγουμένως ο Ευκλής ο Τσακαλώτος. Ξέρετε, ένας μεγάλος Αμερικανός παιδαγωγός και φιλόσοφος, ο Τζον Ντιούι, έλεγε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που συνήθως λέμε. Λέμε ότι η παιδεία, το σχολείο είναι η προετοιμασία για τη ζωή. Ο ίδιος έλεγε ότι πρέπει να είναι η ίδια η ζωή. Και θέλω να σας πω, και εδώ θέλω να τα χαιρετήσω, τις πρωτοποριακές προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει καθόλου τυχαία στις δικές μας τις μέρες, που με τις αλλαγές που φέραμε στη βασική εκπαίδευση έχουμε άπλα εφαρμόσει και ωφέλιμο χρόνο, τις προσπάθειες για το λεγόμενο ανοιχτό σχολείο, όπως αυτές που έχουν ξεκινήσει στο 4ο γυμνάσιο της Αργυρούπολης και αλλού, ώστε το σχολείο να γίνει μια δυναμική κοινότητα μάθησης. Είναι φανερό βέβαια ότι η συζήτηση μέσα στη Βουλή εξελίχθηκε σε μία πραγματική πολιτική μάχη. Γιατί ας αφήσουμε λιγάκι αυτά τα, πώς να θα έλεγα, τις γενικότητες, τα ηθικοπλαστικά περί την παιδεία. Εδώ μιλάμε για εκπαιδευτική πολιτική, η οποία έχει και κοινωνικά και ταξικά χαρακτηριστικά και θεωρητικά, έχει σημαδευτεί, αν θέλετε, από όλες τις μάχες που έχουν δοθεί, ώστε να έχει ένα απελευθερωτικό χαρακτήρα. Η παιδεία, χωρίς να φτάνουμε σε αυτή την πραγματική ιδεοληψία,
κακώς στιγματίζουμε τις ιδέες, τις αντίθετες που υπάρχουν εδώ μέσα ως ιδεολειψίες, λες και πρόκειται για κάποιες ψυχικές ασθένειες. Έχουμε μια πραγματική μάχη ιδεών μέσα σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει και που το σχολείο παίζει ένα βασικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές, αλλά δεν μπορεί να είναι και ο μοχλός της ανατροπής, όπως πίστευαν, αν θέλετε, για την εκπαίδευση την περίοδο του Μάη του 68. Και επειδή ακούμε συνέχεια την αντιπολίτευση να μας εγκαλεί ότι αυτά που εισάγουμε εδώ είναι οπισθοδρόμηση, δεν υπάρχει κανείς εδώ εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μου κάνει εντύπωση ότι ακόμη και η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κληρονόμος ενός τόσο βαριού ονόματος, δεν μπήκε στον κόπο να απαντήσει σε αυτό που ακούγεται κατά κόρο ιδιαίτερα από τη Νέα Δημοκρατία, ότι η περίοδος των εκπαιδευτικών αλλαγών του δεκαετία του 80 ήταν μια περίοδος λαϊκισμού. Να θυμίσω ότι οι αλλαγές αυτές, παρά τον πελατειακό χαρακτήρα που είχαν, παρά τις φωτογραφικές διατάξεις, ήταν μια τομή μετά την μεταρρύθμιση Ράλη, η οποία επανέφερε την καταργημένη από τη Χούντα μεταρρύθμιση που είχε ξεκινήσει στα χρόνια του Παπανούτσου και που εγώ είμαι παιδί της. Και θα ήθελα να το καταθέσω στα πρακτικά ένα δημοσίευμα της Κυριακάτικης Αυγής, να τη διαβάζετε την Αυγή. Τα μάθετε πολλά πράγματα. Δεν φτάνει να διαβάζετε μόνο τις ναυαρχίδες του νεοφιλελευθερισμού, το πρώτο ψέμα και την καθημερινή. Λοιπόν, εδώ μπορείτε να δείτε συγκριτικά πού έχουμε δίδακτρα στην Ευρώπη. Εκεί που οι χώρες αυτές θεωρούνται, εν πάση περιπτώσει, με τα διεθνή κριτήρια ότι έχουν το υψηλότερο ανώτερης ποιότητας εκπαιδευτικό σύστημα, δεν υπάρχουν δίδακτρα. Ορίστε. Και θέλω να τελειώσω, το οφείλω αυτό, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζοντας τους συναδέλφους και τις συναδέλφες εκπαιδευτικούς που σε πείσμα των συντηρητικών της δεξιάς, αλλά δυστυχώς και της αριστεράς, πήραν μέρος στη διαδικασία των επιλογής των διευθυντών, εκφράζοντας τη γνώμη τους. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης, και μεγαλύτερη από μένα, και αμέσως μετά τη μεταπολίτευση πολεμήσαμε για να υπάρχει αιρετή δίκη στην εκπαίδευση, όπως καλώς υπάρχει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς το Συμβούλιο Επικρατείας, με την αντιδημοκρατική του απόφαση, την οποία δεν την εφαρμόζουν οι δικαστικοί για τον εαυτό τους, γιατί αυτοί έχουν αιρετούς προϊσταμένους στα δικαστήριά τους, ακύρωσε αυτή την προσπάθεια και ξαναέβαλε τους συλλόγους δασκόντων σε αυτή την περιπέτεια. Και θέλω να κλείσω διαβάζοντας, κύριε Πρόεδρε, τρεις στίχους. Έκλεισε η σχολική χρονιά. Είναι του Ελίτη. Τους αφιερώνω εξαιρετικά στους πεισματάριδες της εκπαίδευσης. Σε αυτούς που κάτω από τις πιο αδίκως συνθήκες, κακοπληρωμένοι και χωρίς καμιά βοήθεια, κάνουν όλες αυτές τις τομές πάνω στις οποίες πρέπει εμείς να χτίσουμε και να τις αναπτύξουμε. Μέσα στη θλίψη της απέραντης μετριότητας που μας πνίγει από παντού, λέει ο Ελίτης, παρηγορούμε ότι κάπου, σε κάποιο καμαράκι, κάποιοι πεισματάριδες αγωνίζονται να εξοδετερώσουν τη φθορά. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός